και πέρα. Η Ελλάδα έχει μπει σε τροχιά χρεοκοπίας. Η Ελλάδα βαδίζει σε άτακτη έξοδο από την Ευρωζώνη, πράγμα που θα είναι πάρα πολύ αρνητικό. Εμείς προτείνουμε μια συντεταγμένη, σχεδιασμένη, δημοκρατική έξοδο από την Ευρωζώνη και το πέρασμα στο εθνικό νόμισμα. Εμείς δεν θέλουμε βεβαίως να περάσουμε, όπως είπα, από το γερμανικό ευρώ στη γερμανική δραχμή, από μνημόνια με ευρώ τα μνημόνια με δραχμή. Εμείς θέλουμε εθνικό νόμισμα για να απελευθερωθεί η χώρα. Θα αντέξει η χώρα με τη δραχμή? Βεβαίως θα αντέξει 100%. Θα είναι ομαλή η μετάβαση, βιώσιμη, και θα δώσει ελπίδα και προοπτική στη χώρα και πρώτα απ' όλα στη νεολαία. Όλα τα άλλα που λένε είναι φτηνή καταστροφολογία. Και όσοι δεν έχουν επιχειρήματα, τι κάνουν? Καταστροφολογούν. Βγάζουν μια... Αρέσει η φόρμα στην εφαίρεση. Τώρα... Όχι, μη παίρνεις δραχμής τώρα. Δεν ανακάλυψα εγώ το εθνικό νόμισμα. Δεν είναι τώρα και δεν είναι πασάλι. Ναι, όχι τώρα. Αν έχετε αντιληφθεί, γιατί παρακολουθείτε την πολιτική ζωή, αυτό ήταν το δίλημα του Ιουλίου του 2015. Γι' αυτό φύγαμε. Όχι για το Plan B. Εμείς θέταμε θέμα εξόδου από την Ευρωζώνη για να μην μπούμε στο τρίτο μνημόνιο και γι' αυτό φύγαμε από την κυβέρνηση, γι' αυτό καταψηφίσαμε και το τρίτο μνημόνιο και είχαμε εναλλακτική προοπτική. Το εθνικό μας νόμισμα και ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα. Αυτό απερίφθη και βλέπουμε τώρα αυτόν τον δρόμο που ακολουθεί η χώρα, ο οποίος μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Και τώρα με τη δεύτερη αξιολόγηση θα μπούμε σε τροχιά, όπως σας είπα προηγουμένως, πτώχευσης και άτακτης εξόδου. Πρέπει να την αποφύγουμε και να πάμε συντεταγμένα σε μια νέα πορεία, εναλλακτική πορεία για την Ελλάδα, για τον ελληνικό λαό, και μπορούμε να το κάνουμε και δεν έχουμε άλλη επιλογή, δεύτερη επιλογή. Μην βλέπετε τώρα τις στημένες δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά ήταν, έτσι δείχνανε και τώρα. ΣΥΡΙΖΑ 4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύει. Εμείς είμαστε μια δύναμη η οποία έχουμε ευρεία πίεση στην κοινωνία. Όπου και να πάτε, ο λαϊκός κόσμος λέει δραχμή. Σήμερα το πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία μας, ιδιαίτερα στο φτωχό κόσμο, είναι το εθνικό μας νόμισμα.